Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος πέρασε μια νομοτεχνική βελτίωση με την οποία καταργήθηκε η πρόσφατα ψηφιστήσα βουλευτική τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Καβάλας, με την οποία απαλλάσσονται από τον ΦΕΚ φυσικού αερίου οι επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Η εξέλιξη αυτή αποτρέπει κάθε σκέψη για αναμονή της υπογραφής της ΚΙΑ για την οριστική έγκριση της τροπολογίας και αλλάζει άρδιν το σκηνικό γύρω από την ΕΛΦΕ ελληνικά λοιπάσματα. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι την Τετάρτη 26 Μαΐου έχουν συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Έγινε νομοτεχνική ρύθμιση, η οποία στην ουσία έρει την τροπολογία, και αυτό για να υπάρχει η δυνατότητα η πολιτεία να διαπραγματευτεί την τύχη του εργοστασίου και των εργαζομένων βεβαίως από βάση μηδενική. Ως μη γενόμενη τροπολογία, βεβαίως έχουμε κάθε λόγο να υποστηρίξουμε, αυτή είναι η πάγια θέση μας, να υποστηρίξουμε την προοπτική επιβίωσης της εταιρείας, αλλά όχι με την μονομερή αντίληψη που η ίδια η εταιρεία επιδιώκει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι όροι πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς και καθαροί. Υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, ειδικότερα με τους εργαζομένους. Θα το δούμε και πιστεύω ότι από έναν καλοπροαίρετο διάλογο και από μια έτσι καθαρή προσέγγιση όλου του πλέγματος του εργοστασίου να βρεθεί λύση, ώστε και η επιβίωση της εταιρείας να διασφαλιστεί, αλλά κυρίως και το μέλλον των εργαζομένων και οι εργασιακές συνθήκες να είναι αποδεκτές σε μια λογική βάση από την πλευρά του Σωματεία των Εργαζομένων. Σκοπός μας είναι να λειτουργήσει η επιχείρηση, να λειτουργήσει η βιομηχανία με όρους κοινωνικά αποδεκτούς, άρα και το εργασιακό συμπεριλαμβάνεται πρωτίστως σε αυτό τον όρο, και βέβαια με δυνατότητα να υπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον και η αγροτική παραγωγή, όπως κατ' επανάληψη και άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που είχαμε περάσει σε αυτή την τροπολογία. Κοιτάξτε να δείτε, ο Υπουργός Φόρος Κατανάλωσης, ο οποίος διαβάσαμε χθες ένα άρθρο που λέει ότι καταργείται, θεωρώ να πούμε ότι για τους εργαζομένους δεν είναι και το καλύτερο. Με την έννοια καταλαβαίνετε ότι θα δυσκολέψει την εταιρεία σε κάποια πράγματα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς τους εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε πάνω σε αυτή την παρούσα φάση που βρισκόμαστε, να διεκδικήσουμε κάποια πραγματάκια. Βέβαια, εντάξει, θα το προσπαθήσουμε, θα δούμε τι γίνεται και από εκεί και πέρα ο καθένας μας θα πάρει τη θέση που πρέπει, είτε η εταιρεία είτε οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσο έχει να κάνει με την Τετάρτη με τη συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας, εκεί είπαμε θα επιχειρήσουμε να πούμε, να θα επιχειρηματολογήσουμε ώστε να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζομένους. Το πού θα καταλήξει αυτό δεν το γνωρίζουμε από τον προτέρων, απλώς εμείς έχουμε αυτό το στόχο και αυτό το σκοπό. Στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο Γενικός Διευθυντής ο κ. Μπεχράκης? Δεν γνωρίζω ποιον θα στείλουν από πλευράς εταιρείας. Δεν το γνωρίζουμε ποιον θα στείλουν. Εμείς θα είμαστε με τον νομικό μας σύμβουλο, θα είμαστε με το σωματείο, μια επιτροπή που θα είναι κάτω. Το Υπουργείο Εργασίας, από ό,τι έχω μάθει, θα είναι ο κ. Μεφελούδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Από την μεριά της εταιρείας δεν γνωρίζω ποιος θα παραστεί. Εσείς έχετε σκοπό να συναντηθείτε εκτός Υπουργείου και με τη διοίκηση της εταιρείας ξανά, μήπως υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση της διοίκησης? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το ζητούμενο. Από ότι εξ αρχής, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, και όλη αυτή η φασαρία, τέλος πάντων, να σου βάλουμε εισαγωγικά, ήταν να συναντηθούμε με την εταιρεία, να κάτσουμε κάτω στο τραπέζι και να βρούμε μία άκρη το τι με διοικητές, ας πούμε, τους εργαζομένους. Πράγμα το οποίο αρνείται πεισματικά η βιομηχανία. Και γι' αυτό πάμε στο Υπουργείο Εργασίας, ώστε να βρούμε από εκεί μία άκρη. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση από ένα άλλο. Με ένα άλλο πρίσμα. Επίσης, μπλέκεται, ας πούμε, και μια. Έχουμε προσφύγει και στην Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία και αυτή μέσα στις ημέρες τις επόμενες είναι και αυτή στη διαδικασία, ώστε να γίνει στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης ως πρώτο στοιχείο. Και από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί και μια λύση, πάσχεται πάση στη διαιτησία.